Γεια σας. Στέλιο, ήρθε. Καλώ την Αδριάννα. Και λέγατε να μην έρθω και την επόμενη σεζόν, αλλά να είμαι. Όχι, μα ήμουν σίγουρο ότι θα δώσει μια, θα κάνει μια βόλτα εδώ. Τώρα που κουμπαριάσατε κιόλα με την Κατερίνα μα. Εδώ γύρω θα. Οπότε έχετε κι εσεί τώρα συγγένεια, α πούμε. Μοιραία. Με έναν τρόπο, ναι. Είναι συντέκνηση. Κάπω ανοίγει ο κύκλο. Στο τέλο θα βρεθούμε κι εμεί συγγενεί. Λοιπόν, θέλετε να. Βεβαίως. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε από σένα. Πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ, πολύ ωραία μαλλιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τουαλέτα που επέλεξες και τα γάντια τα διάφανα και μου αρέσει που είναι και γυμνά τα πόδια, δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα παπούτσια. Τώρα, στην Αδριάννα. Ωραίο το πανοφόρι πάρα πολύ, όμως αυτό το φερμουάρ με αυτό το τσόκερ είναι μια τεράστια αντίθεση. Οι μπότες είναι σωστές πολύ, αλλά πολύ ματ, ενώ είναι σωστές σαν ύφος, αλλά πολύ ματ και το μακιγιάζ και τα μαλλιά λάθος τελείως. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην κουμπάρα μου που θα κρίνει την κουμπάρα μου. Μιλάμε εδώ. Πώς έχουμε γίνει έτσι το μαϊστάλι, όχι μου λέει. Πώς έχουμε γίνει έτσι, δεν ξέρω. Κατάσταση είναι αυτή. Λοιπόν, καταπληκτικά μαλλιά και μου αρέσει πάρα πολύ το make-up. Δεν θα ήθελα αυτή την αλογοουρά. Καθόλου. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά γάντια. Διαφωνώ με το δαχτυλί, το οποίο είναι ένα μίζερο δαχτυλιδάκι εκεί. Είναι σαν να σου έχουν κάνει μια πρόταση αραβόνα. Για να θες να το δείξεις κάμερες, αν είναι γι' αυτό το καταλαβαίνω, για να κάνεις με τα ντόρο. Τα ακούω, αν είναι marketing. Συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Το φορώ συχνά αυτό. Το αποχωρίζουμε σπάνια μόνο αν σε κάποιο look δεν ταιριάζει καθόλου. Και τώρα ήθελα να βάλω μία λάμψη. Είναι δαχτυλίδι, αραβόνα. Όχι. Γάμου. Όχι. Είναι πρόταση. Όχι, είναι από το αγόρι μου, αλλά δεν είναι κάτι από το. Πέστα ρε Βανέσα, να τελειώνουμε μέσκασες. Αυτό είναι. Πέστα μας, δε. Είναι για να λέμε δεν είναι ωραίο το δαχτυλίδι, δεν είναι ωραίο το δαχτυλίδι αλλά και πρέπει. Να σου πει έλα αγάπη μου. Εγώ δεν το κατάλαβα. Σου φέρνει το αγόρι στο δαχτυλίδι και δεν είναι πρόταση. Μου έκανε δώρο αυτό το δαχτυλίδι. Λοιπόν, πάμε στην Αδριάννα. Τώρα να μην. Αγάπη μου, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω κι εγώ από κοντά. Δεν θα διαχωρίσω τη θέση μου από αυτά που είσαι τέλειος. Τα μαλλιά σου και το make-up σου δεν. Επειδή σε έχω δει, σε ξέρω, δεν σε κολακεύουνε. Και. Το υπόλοιπο, η φόρμα και οι μπότες, αυτές μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί έχουν μια δυναμική και μου κάνει και λίγο το alternative. Οπότε σε αυτή τη φάση μου αρέσει που είναι η στυλιστριά σου και είναι έτσι. Λοιπόν, Βανέσα, είσαι τρία, είσαι πολύ σοβαρή δύναμη. Έλενα, είσαι σοβαρά πανέμορφη σήμερα, ε. Φτούφτου Παναγία μου. Γιώργο. Ναι. Γεια σας, γεια σας. Βανέσα. Θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο και ιδιαίτερα ευφυές το γεγονός ότι επέλεξες να βάλεις αυτό το μπλε καταπληκτικό, εκπληκτικό φόρεμα το οποίο σου πάει τρομερά, είναι αριστοκρατικό. Στα δικά μου μάτια είσαι ολόσωστη. Τώρα, Αδριάννα μου, εσύ είσαι μια κούκλα. Βλέπω τη σύνδεση στο κομμάτι της φωτογραφίας και βλέπω και τη διαφορετική πρόταση που εσύ φέρεις ως στυλίστρια. Μου αρέσει που έχεις βάλει ένα τσόκερ, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει αν είναι σωστό ή όχι. Μου αρέσει που έχεις δώσει λάμψη στο λαιμό σου. Και γενικότερα, μου αρέσει να σας βλέπω και τις δύο μαζί με αυτά τα απίστευτα χαμόγελα. Μπράβο, κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ! Πάρα πολύ! Ευχαριστούμε. Είστε ικανοποιημένες. Πάρα πολύ. Αδριάννα μου, θα τα πούμε ενευθέτω εμείς. Μπορεί να ξανάρθει κάποια στιγμή στο Maisley Rocks. Δεν ξέρει ποτέ κανένας τι γίνεται σε αυτή τη ζωή. Ναι, και εγώ το ίδιο. Βανέσα, μπορείς να πάρεις τη θέση σου πίσω, χωρίς να ανησυχείς για τίποτα. Μπορείς να απολαύσεις τη βραδιά. Κορίτσια, καλή επιτυχία. Σας εύχομαι. Αδριάννα μου, σου αγαπώ. Φιλιά στο Δήμο. Γεια σας, χάρηκα πάρα πολύ.